Είναι βέβαιον ότι δεν είναι η Ελλάδα αυτή που επιθυμεί ή καλλιεργεί την ένταση, δεν είναι η Ελλάδα αυτή που επιθυμεί ή καλλιεργεί την κλιμάκωση. Η Ελλάδα τάσεται πάντα για λόγους αρχής υπέρ ενός επικοδομητικού διαλόγου, πάντοτε όμως στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και στην περίπτωση αυτή που έχει ιδιαίτερη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Η Σερβία και ως διάδοχος κράτος της πρώην Ιουγκοσλαβίας υποστηρίζει στεναρά και με συνέπεια την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδος και της Κύπρου, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα και στον αέρα. Συνεπώς, η κυριαρχία της Ελλάδος σε όλα τα νησιά της στο Αιγαίο δεν αμφισβητείται.